Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί μερικοί άνθρωποι είναι τόσο δύσκολοι να ζήσεις μαζί τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα επτά ζώδια που θεωρούνται τα πιο δύσκολα στη συνύπαρξη. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι. Απλά έχουν χαρακτηριστικά που μπορεί να τα κάνουν δύσκολους φίλους. 1. Εγώκερος. 22 Δεκεμβρίου, 19 Ιανουαρίου. Οι εγώκεροι είναι γνωστοί για το πείσμα τους... Μπορεί να δυσκολεύονται να κάνουν σχέδια και συχνά δεν δείχνουν τα συναισθήματά του. Αυτό του κάνει δύσκολου στη συνεννόηση, καθώ δεν ξέρετε τι σκέφτονται ή αισθάνονται. 2. Δίδυμοι 21 Μαου ή 20 Ιουνίου. Οι δίδυμοι έχουν πολλέ προσωπικότητε, μπορεί να είναι χαλαροί το ένα λεπτό και επιθετικοί το επόμενο. Είναι ασυνεπεί και αλλάζουν συχνά σχέδια, κάτι που μπορεί να είναι εκνευριστικό για του γύρω του. 3. Σκορπιό 23 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου. Οι σκορπιοί είναι πολυμήχανοι και περιποιητικοί, αλλά και ζηλιάριδε και θυμωμένοι. Δεν του αρέσει να αισθάνονται κατώτεροι και μπορεί να αντιδράσουν έντονα αν αισθάνονται απειλή. Έσρα, υδροχό, 20 Ιανουαρίου με 18 Φεβρουαρίου. Οι υδροχόοι είναι προοδευτικοί και συμπονετικοί, αλλά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά του. Μπορεί να έχουν σύντομο χαρακτήρα και να θυμώνουν εύκολα, Κάτι που μπορεί να κάνει τη συνύπαρξη δύσκολη. 5. Κρυό. 20 Μαρτίου, 19 Απριλίου. Οι κρυοί είναι γενναίοι και παθιασμένοι, αλλά και ανυπόμονοι. Δεν εξετάζουν τι συνέπειε πριν δράσουν, και μπορεί να είναι καυτεροί. Η αδυναμία του να παραδεχτούν τα λάθη του μπορεί να δημιουργήσει εντάσει. 6. Παρθένο. 23 Αυγούστου, 22 Σεπτεμβρίου. Οι Παρθένοι είναι σκληρά εργαζόμενοι και πιστοί. Αλλά επίση αμυντική και επικριτική. Γρήγορα επικρίνουν του άλλου και μπορεί να είναι δύσκολο να ζήσει μαζί του αν νιώθουν ότι του απειλεί με κάποιο τρόπο. 7. Ταύρο 20 Απριλίου Μαου. Οι τάβροι είναι αφοσιωμένοι στην οικογένεια και του φίλου, αλλά και πεισματάριδε. Μόλι πάρουν μία απόφαση, είναι δύσκολο να αλλάξουν γνώμη. Επίση, μπορεί να πληγώσουν του άλλου, χωρί να το αντιλαμβάνονται. Αν βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.